Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Μαυροκέφαλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε, εντάξει, αυτό. Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όπως και της Νέας Δημοκρατίας με κοινό παρονομαστή τις μνημονιακές δεσμεύσεις, γράφει ο ριζοσπάστης σήμερα στο πρωτοσέλιδό του. Έτσι, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Έτσι ακριβώς, όπως βέβαια, η εφημερίδα μας είναι. Βέβαια κάποιος θα έλεγε ότι υιοθετείτε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλέβει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος αντιγράφει ποιον σε αυτό, έχετε νομίζω άποψη? Νομίζω και οι δύο είναι καθαρό ότι έχουν αντιγράψει το πρόγραμμα της Κομισιόν. Την έκθεση της Κομισιόν, να το πω καλύτερα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία περιγράφει με σαφήνεια όλο τον αντιλαϊκό σχεδιασμό που θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα των εκλογών και φυσικά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συναγωνίζονται στο ποιος είναι ο καλύτερος αντιγραφέας. Πάντως τον μάλωσαν το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαυροκέφαλε, σε αυτήν τη. Γιατί για παροχές, γιατί δίνει εκεί κάποια χρήματα στον κόσμο που δεν πρέπει. Είχαν πολλές αιχμές. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κλαίγονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους αντέγραψε το πρόγραμμά τους. Έχουν υιοθετήσει μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την αντιλαϊκή ατζέντα της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν υπερασπίζονται. Mm-hmm. Και φυσικά και στα ζητήματα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν ως δίθεν παροχές, γιατί μιλάμε για δίθεν παροχές, δεν είναι κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ανταγωνίζονται και αυτά τα κόμματα. Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε κάνοντας κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και λέγοντας ότι η ίδια με ταχύτητα τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές θα φέρει μια σειρά μέτρα που αφορούν φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και διευκολύνσεις στην επιχειρηματικότητα για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης των ίδιων των εργαζομένων και να εξασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα. Πάντως οι προσλήψεις ή στην παιδεία ή στην υγεία που είναι μέρος του προγράμματος που εξήγηλε ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες έχουν δρομολογηθεί, δεν είναι κοινός τόπος, τουλάχιστον με τη Νέα Δημοκρατία. Το κίνημα αλλαγής δεν νομίζω να έχει ενστάσεις επ' αυτού. Είναι σταγόνα στον ωκεανό στην κυριολεξία. Θέλω να το πούμε αυτό με σαφήνεια και αναδείχθηκε και το προηγούμενο διάστημα στις κινητοποίησεις που κάνανε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Αυτές οι προσλήψεις σε έναν ορίζοντα διετρίας και τριετίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στους χώρους της παιδείας και της υγείας, με την κατάσταση να είναι πραγματικά οριακή στα σχολεία και στα νοσοκομεία της χώρας, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν στο φουλ με εντατικοποίηση και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στην εκπαίδευση των παιδιών αλλά και στην υγεία που παρέχεται στους ίδιους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Τι θα έπρεπε και να κάνουμε, λέτε? Μα η ανάγκη είναι σήμερα, χθες, ναι. Η ανάγκη είναι για μαζικές προσλήψεις με σταθερή και μόνιμη δουλειά και στους χώρους της εκπαίδευσης και στους χώρους της υγείας και στους χώρους της, και στους χώρους της πρόνοιας. Υπάρχει κάποιος αριθμός που θα ήταν... Ναι, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το παράδειγμα τώρα που υπάρχει με το κλείσιμο επί της ουσίας των διαγνωστικών κέντρων μικρών και μεγάλων, φανερώνει τη γύμνια, επί της ουσίας φανερώνει τη γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας, μια γύμνια στην οποία έχουν επενδύσει τόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, που έστρεφαν και έσπρωχναν με βάση την οριακή κατάσταση που υπήρχε στα δημόσια νοσοκομεία τον κόσμο προς τις ιδιωτικές κλινικές, προς την ιδιωτική υγεία, προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τροφοδοτώντας τα με εκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία, και τώρα που υπάρχει το κλείσιμο των διαγνωστικών κέντρων, βλέπετε μια τεράστια δυσκολία που υπάρχει στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα να απευθυνθούν στα δημόσια κέντρα για να μπορούν να έχουν στοιχειώδες. Τα ιδιωτικά κέντρα είπαν ότι δεν θα κάνετε κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους. Αυτό η κοινωνική πολιτική, ξαναλέω. Είπαν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κέντρων. Φυσικά τα διαγνωστικά κέντρα, τα ιατρικά κέντρα έχουν ως βασικό κριτήριο την κερδοφορία τους και πώς θα αρπάξουν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Όμως το δημόσιο σύστημα υγείας θα έπρεπε να είναι ένα στιβαρό δημόσιο σύστημα υγείας με υποδομές και με προσωπικό τέτοιο που να μην έχει ανάγκη ο κόσμος στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή λέτε ότι η ιατρική... Είναι έξω από την πολιτική, είναι έξω από την πολιτική και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Η ιατρική δεν θα έπρεπε να ασκείται ιδιωτικός καθόλου.
θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα έχουν ανάγκη από ένα σύστημα υγείας που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες τους. Έπρεπε να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν αυτές οι παροχές υγείας. Αυτή είναι η θέση και η γνώμη του ΚΚΕ. Mm-hmm. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σε ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες. Και, θα μου και που θα μπορεί να πληρώνεται όμως ικανοποιητικά αυτό το δημόσιο σύστημα από τα χρήματα τα κρατικά. Έτσι δεν είναι. Που θα μπορεί να στηρίζεται φυσικά. Που ο γιατρός πρέπει να παίρνει κάποια χρήματα, να μην του λένε στη φυσικά, Βρετανία, έλα με 3,5 χιλιάρικα και σηκώνεται και φεύγει από εδώ. Φυσικά, έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θα πρέπει να στηρίζεται εφόλης της ύλης και στις υποδομές και στο προσωπικό του, γιατί υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί το δημόσιο σύστημα, λέτε, να δίνει 3 και 4.000 ευρώ σε ένα γιατρό? Εγώ λέω ότι μπορεί το δημόσιο σύστημα να στηριχτεί με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να είναι αποδοτικό και να ικανοποιεί τις ανάγκες της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων. Όμως αυτό δεν γίνεται, γιατί η υγεία του λαού έχει μπει στο ζύγι της εμπορευματοποίησης. Αυτή την πολιτική υλοποιούν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό δεσμεύτηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμά του προχτές. Σε αυτό δεσμεύεται και η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει όμως, κύριε. Γιατί σήμερα με το, που θα πατήσεις, με το που θα πατήσεις την πόρτα του νοσοκομείου, δυστυχώς με το που θα περάσεις την πόρτα, το κατώφλι του δημόσιου νοσοκομείου, θα ψάξεις να βρεις γιατρό και να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις σε αυτή την οριακή κατάσταση, ξαναλέω. Που λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, να μπορέσει κάποιος στοιχειοδός. Δεν είναι και απόλυτο αυτό. Δεν είναι και απόλυτο αυτό, γιατί χωρίς να θέλω τώρα αυτό, δυστυχώς πολύ πρόσφατα έτρεχα σε αυτά τα νοσοκομεία και δεν ήταν έτσι ακριβώς. Είναι υπεράνθρωποι προσπάθεια. Ναι, γιατί τους αδικούμε. Καθόλου δεν στρεφόμαστε προς το προσωπικό των νοσοκομείων. Σε καμία περίπτωση, ίσα αναγνωρίζουμε την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν, αλλά είναι και χαρακτηριστική κινητοποίηση χθες που έγινε στον Ευαγγελισμό, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, για τη μονιμοποίηση όλου αυτού του κόσμου που είναι απαραίτητο να γίνει. Το συμβασιούχων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στους τραπεζοκόμους, στο νοσηλευτικό προσωπικό και είναι όμοιροι μιας πολιτικής που το στέλνει συνεχώς ανακυκλούμενους και ανανεώσιμους. Κύριε Μαυροκέφαλε, τώρα. Σε μια τέτοια πολιτική, ξαναλέω, ορκίζονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πηγαίνοντας πια για τις εκλογές, για τις εθνικές εκλογές, ο στόχος του ΚΚΕ ποιος είναι? Γιατί σε ευρωεκλογές δεν ήταν καλό ποσοστό. Ο στόχος του ΚΚΕ δεν είναι μόνο να διατηρήσει τα ποσοστά που πήρε και διατήρησε στις ευρωεκλογές, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και στην προηγούμενη μάχη που δώσαμε. Φυσικά όμως η φιλοδοξία είναι να πάμε ακόμα πιο πάνω, γιατί ο Λάζος πρέπει να πάει στην κάλπη με κριτήριο την επόμενη μέρα, να μην εγκλωβιστεί στα ψεύτικα διλήμματα του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, να διαφορήσει για τη διαφορά των ποσοστών αυτών των δύο κομμάτων και να συνειδητοποιήσει, να νιώσει, να αισθανθεί ότι την επόμενη μέρα το πραγματικό του συμφέρον είναι κατά πόσο θα είναι ισχυρό το ΚΚΕ και ισχυρό το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γιατί μόνο το ΚΚΕ θα μάχεται μέσα και έξω από τη Βουλή για τα δικαιώματά του, για να οργανωθεί ο αγώνας, για να περάσει ο ίδιος ο λαός στην αντεπίθεση για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που το αντιστοιχεί και του πρέπει. Αυτό λοιπόν είναι η δικιά μας η προσπάθεια. Επιδιώκουμε να εκφραστεί και στην κάλπη ένα ρεύμα συμπόρευσης, το οποίο εκφράστηκε και στις ευρωεκλογές, θα εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και θα κάνουμε κάποια προσπάθεια, ιδιαίτερα σε όσους εργαζόμενους δεν πήγαν να ψηφίσουν ή σε όσους εργαζόμενους με βαριά καρδιά επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να απευθυνθούμε και να τους πείσουμε ότι η θέση τους είναι εδώ με το ΚΚΕ και με το εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας καλημερίσουμε και θα τα ξαναπούμε. Είμαι εσάς, είμαι καλά. Βέβαια με κάποιον από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την καλημέρα μας, κύριε Μαυροκέφαλη. Να είστε καλά.